Προσανατολισμένο στη θαλάσσια ασφάλεια και στην αποτροπή σύγχρονων απειλών όπως η τρομοκρατία, η πειρατεία, η διακίνηση οπλών μαζικής καταστροφής, το ΚΕΝΑΠ εκπαιδεύει στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα κέντρο το οποίο εκπαιδεύει πληρώματα πλοίων, ειδικές ομάδες ή ειδικές δυνάμεις στην ανάληψη επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής. Η Κρήτη TV κατέγραψε μέρος της εκπαίδευσης ομάδα στρατιωτών από την Γκάνα στον κόλπο του Μαραθίου. Captain, how many men do you have on board? Over. Captain, what is your mission right now, currently? What are you doing at your sea? Over. Captain, including yourself. Including yourself, over. Το σενάριο προβλέπει ακινητοποίηση και έλεγχο ύποπτου σκάφου στον κόλπο του Άντεν. Οι εκπαιδευόμενοι εισβάλλουν στο σκάφος ελέγχοντας το πλήρωμα. Let's see your hands, let's see your hands. Οι ωκεανοί είναι ένα πρόσφορο περιβάλλον για εγκληματικές και τρομοκρατικές απειλές. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει η αποστολή του Νατοϊκού Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής. Το Νατοϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στη Σούδα ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί στις εγκαταστάσεις του χιλιάδες στελέχη ειδικών και ενόπλων δυνάμεων από περισσότερες από 80 χώρες. Το αποτέλεσμα που θέλουμε να είναι ως ΝΑΤΟ και ως ένας διεθνής οργανισμός παροχής και συνεισφοράς στην ειρήνη και στην ασφάλεια είναι να έχουμε, να διατηρήσουμε την ελευθερία των θαλασσών, να διατηρήσουμε τον έλεγχο στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων και υπηρεσιών, στην αποτροπή διακίνησης όπλων μαζικής καταστροφής, στην αντιμετώπιση ή αποτροπή οποιασδήποτε εγκληματικής ή τρομοκρατικής ενέργειας. Ταυτόχρονα το ΚΕΝΑΠ στοχεύει στη διασφάλιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές που διεξάγονται έρευνες για κοιτάσματα υδρογων ανθράκων. Ο ρόλος της Κρήτης θεωρείται και εδώ κομβικός. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα είναι το Ελντοράντο του μέλλοντος στην ευρύτερη περιοχή μας, που είναι οι πλατφόρμες και που είναι η αγωγή διακίνησης των υδρογων ανθράκων. Ελντοράντο από τη μία πλευρά, αλλά και αχίλλειος πτέρνα από την άλλη όσον αφορά την προστασία αυτών των καταστάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι στην εκπαίδευση ανδρών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών περιλαμβάνεται σενάριο αναρρίχησης σε πλωτή πλατφόρμα ερευνών για πετρέλαιο. Στην προβλήτα K14 του Μαραθίου, στο μόνιμα αγκυροβολημένο παροπλισμένο πλοίο Ερμής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εκπαιδεύονται βατραχάνθρωποι των ΜΙΚ. Να βλέπω τα χέρια σου. Μείνε πλάτη, μείνε πλάτη. Γύρισε μου πλάτη. Γύρισε πλάτη σε μένα. Πέρα από τις υψηλές παροχές του σε εκπαιδευόμενους στρατιώτες, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ θεωρείται λόγω της θέσης του το σημαντικότερο από τα 5 που λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η θέση του καταρχάς είναι όλη του υπεραξία. Είναι η Κρήτη, είναι η Σούδα. Σας θυμίζω τα λόγια του Καζαντζάκη, του Νίκου Καζαντζάκη στον καπιτά Μιχάλη που λέει, που καλεί τους κριτικούς να ρίξουν όλοι μια πέτρα στη Σούδα, να τιμολώσουμε την Παντέρμη, να βρούμε ειρήνη και ασφάλεια.